Θαμώνες νυχτερινών καταστημάτων του ενετικού λιμανιού βγαίνουν ανάστατοι έξω, όταν αντιλαμβάνονται ότι σε μπάρ εκτυλίσσεται άγριος καυγάς μεταξύ δύο νεαρών και 29χρονου εργαζόμενου. Ένας 20χρονος και ένας 22χρονος βγαίνουν από το μπαρ και κατευθύνονται προς την ανατολική πλευρά του λιμανιού. Ο ένας εμφανώς εξαγριωμένος. Η κοπέλα που τον συνοδεύει προσπαθεί μάταια να τον σταματήσει. Επιστρέφει, βγάζει μαχαίρι και τραυματίζει στην κοιλιακή χώρα τον 29χρονο. Φεύγοντας από τον μπάρο που άφησε αιμόφυρτο τον 29χρονο, ο νεαρός εξφενδονίζει μπουκάλια και ποτήρια προς το κατάστημα. Σε ελάχιστα λεπτά συλλαμβάνεται από άνδρες της ομάδας Δίας. Είχαν έρθει κάποια άτομα από κάποιο άλλο μέρος της Κρήτης, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στο μπαρ, έγινε, βγάλαν μαχαίρι, χτυπήσαν ένα παιδί δικό μας, αυτό όλο. Ήρθαν, πήραν το παιδί, το πήγαν νοσοκομείο και πιάσαν τους δράστες. Το περιστατικό συνέβη σε γνωστό μπαρ στην ακτή Κουντουριώτη, στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, με τον 29χρονο να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Χανίων. Η αστυνομία για το ΚΑΒ ήταν σε 5 λεπτά εδώ. Αυτά συμβαίνουν σπάνια. Για την αιματηρή συμπλοκή συνελήφθησαν ένας 20χρονος και ένας 22χρονος από ορεινή περιοχή του Ρεθύμνου. Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και σήμερα το μεσημέρι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Χανίων. Ο 29χρονος που εργάζεται στο μπαρ που συνέβη η συμπλοκή για να συμπληρώσει το εισόδημά του, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Ένα μεροκάμα το βγάζει το πρωί και ένα μεροκάμα το βγάζει το βράδυ. Ξυλιά το πρωί. Μπαρ το βράδυ. Μεμονωμένο χαρακτήρισαν το περιστατικό καταστηματάρχες του ενετικού λιμανιού. Τα αίτια της συμπλοκής διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.